και είμαστε υπαρκτές οντότητες, υπαρκτές πολιτικές οντότητες, και τέλος πάντων είναι πολύ μεγάλη χαρά που έχω δίπλα μου το Θανάση τον Καμπαγιάννη, ο οποίος είναι γνωστός. Το βιβλίο του δεν είναι πίσω, κακός. Το Είμαι της Μέλης, το γνωστό αυτό που το επικαλέστηκαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, τον ξέρετε για το ρόλο του στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όχι μόνο γι' αυτό όμως, αλλά και για την αδιάλειπτη παρουσία του στο δημόσιο βίο πια. Τον ξέρω από τα μικράτα του, τον βλέπω και τον γαμαρώνω. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, Θανάση. Και εμένα είναι πολλαπλή η χαρά μου σήμερα. Και αυτό γιατί, εντάξει, το πρώτο είναι ότι είναι πρόσκληση για μια πολύ ωραία και πολύ επίκαιρη εκδήλωση και η μαζική σας παρουσία το επιβεβαιώνει. Το δεύτερο είναι γιατί τυχαίνει να είμαι στο ίδιο τραπέζι με πραγματικά πάρα πολύ εκλεκτούς φίλους και συντρόφισσες. Με την Ελευθερία έχουμε περάσει πάρα πολλές ώρες, έχουμε κάψει πάρα πολλές ώρες στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Με τον Πέτρο τον Παπακοσταντίνο συναντήθηκαμε και πρόσφατα στη βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του, και είναι πάντοτε πάρα πολύ όμορφο να μιλάς μετά τον Πέτρο, γιατί έχει εξαντλήσει πάρα πολλά από τα ζητήματα τα οποία έχεις βάλει στο σημειωματάριό σου, και άρα είναι δυνατόν να πεις κάτι άλλο και κάτι ιδιαίτερο. Ο Δίος Σεραφείμ είναι ο καθηγητής μου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Όταν έκανα ένα μεταπτυχιακό στην εναγώνια προσπάθειά μου να αποφύγω τη δικηγορία και να αποφύγω να γίνω δικηγόρος, το οποίο δεν την κατάφερα δυστυχώς, αλλά ο Σεραφείμ είναι πραγματικά η απόδειξη της σημασίας του δημόσιου πανεπιστήμιου, το οποίο χρειάζεται να το υπερασπιστούμε με την πολιτική μας δράση. Ο ίδιος το υπερασπίζεται και με το μάθημά του και με τη δημόσια παρουσία του. Και άρα ευχαριστώ πάρα πολύ την Ενωτική Πρωτοβουλία Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, που έστησε αυτό το πάνελ και αυτήν την εκδήλωση. Και χαίρομαι πάρα πολύ, και είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά μου, γιατί αυτή η εκδήλωση γίνεται στο Περιστέρι, στη συγκεκριμένη γειτονιά, στη συγκεκριμένη αίθουσα, γιατί αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει σε αυτές τις γειτονιές, πρέπει να γίνει στις εργατικές γειτονιές, δεν πρέπει να την κάνουμε μονάχα στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να τη γυρίσουμε σε όλα αυτά τα μέρη, εκεί που πραγματικά ο φασισμός και η άκρα δεξιά στοχεύει να χύσει το ρατσιστικό και το φασιστικό δηλητήριο, να διαφθείρει νεολαίστικες συνειδήσεις. Και άρα εδώ είναι πραγματικά ο χώρος, και αυτός είναι πραγματικά ο χρόνος για να γίνει μια τέτοιου τύπου συζήτηση. Κάνουμε αυτή την εκδήλωση, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με αυτό το πράγμα, σε μια περίοδο που γίνεται το σημαντικότερο γεγονός σε ολόκληρο τον κόσμο, το σημαντικότερο γεγονός στην εποχή μας, η γενοκτονία στη Γάζα, ο κίνδυνος της επέκτασης του πολέμου πλέον πραγματοποιείται στο Λίβανο. Και κάποιος θα μπορούσε να μας ρωτήσει, εντάξει, τώρα για ποιο λόγο συζητάτε για την άκρα δεξιά, τι χειρότερο μπορεί να γίνει από τα πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας και στον πλανήτη. Και έχουμε να απαντήσουμε σε σχέση με αυτό, ότι αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη Γάζα, αυτό το οποίο βλέπουμε στην Παλαιστίνη, είναι η σύγχρονη άκρα δεξιά. Δεν χρειάζεται να το συνδέσουμε με κάποιον τρόπο. Αυτή η κτηνώδης, η ομίδια του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, απέναντι ιδιαίτερα στο λαό της Γάζας, είναι η άκρα δεξιά. Χρειάζεται να συζητήσουμε προφανέστατα για τη φύση του κράτους του Ισραήλ, το οποίο δεν ξεκίνησε τώρα να είναι ένα κράτος καταπιεστικό, γεννήθηκε σαν ένα κράτος απεικιοκρατικό, σαν ένα κράτος το οποίο είχε ένα απεικιοκρατικό σχέδιο, έγινε σε συνεργασία στη συνέχεια και απευθείας με τον, αρχικά με τη Βρετανική απεικιοκρατία, στη συνέχεια με τον Αμερικάνικο υπεριαλισμό. Αλλά όταν μιλάμε για τον κίνδυνο της άκρας δεξιάς, έχουμε να μιλήσουμε για το Ισραήλ. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ είναι μια ακροδεξιά κυβέρνηση, η οποία υλοποιεί το σχέδιο της άκρας δεξιάς απέναντι σε έναν ολόκληρο πληθυσμό που είναι η Παλαιστίνη. Το Λικούντ, το κόμμα, είπε πάρα πολλά σχετικά κόμματα και τα γεννήματα, ας πούμε, της άκρας δεξιάς και τη στροφή της κεντροδεξιάς προς τα δεξιά, ο Πέτρος Παπακοσταντίνου. Αλλά το Λικούντ είναι ένα κομμάτι αυτής της πορείας. Μια δεξιά διάσπαση, ένα κύλισμα προς τα δεξιά της Ισραηλινής κεντροδεξιάς τη δεκαετία του 70, όταν πρωτοδημιουργήθηκε. Τότε ήταν η σκληρή δεξιά, η ακραδεξιά θα λεγόταν τότε. Γιατί τότε θυμόσαστε ότι το Ισραήλ περνιότανε και για ένα
πολύ σοσιαλιστικό κράτος με τα κιμπούτς, με τη στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης κ.ο.κ. Το Λικούντ σήμερα υποτίθεται ότι είναι κεντροδεξιά. Έχει ακροδεξιά κόμματα φασιστικά και ρατσιστικά μαζί στην ίδια κυβέρνηση. Έτσι, και όχι σε υπουργεία δεύτερα. Έτσι, δεν έχουν πάρει ούτε την αγροτική ανάπτυξη ο Μπενγκβίρ και ο Σμότριχ, ούτε το υγείας. Έτσι, έχουν πάρει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, έχουν πάρει το Υπουργείο Οικονομικών και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι το πολιτικό πρόγραμμα της άκρας δεξιάς για ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί η άκρα δεξιά δεν είναι απλά μια όξυνση του αυταρχισμού, η οποία υπάρχει σε όλα τα κράτη. Αυτό το οποίο είναι άκρα δεξιά είναι το να στοχοποιείς ολόκληρους πληθυσμούς και να θεωρείς ότι περισσεύουν. Και να θεωρείς ότι οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων δεν είναι πλέον άξιες να διωθούν. Αυτό ήταν το ολοκαύτωμα τη δεκαετία του 40 του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ στη Γάζα. Και άρα το διακύβευμα για το τι θα σημάνει μια άνοδος της άκρας δεξιάς, όχι μόνο στο Ισραήλ όπως το έχουμε δει, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι αυτό. Και γι' αυτό τον λόγο συζητάμε και χαίρομαι πάρα πολύ. Το πρώτο πράγμα το οποίο είδα σε αυτή την αίθουσα όταν μπήκα ήταν αυτή η Παλαιστινιακή σημαία. Γιατί αυτή η Παλαιστινιακή σημαία είναι για μια τέτοιου τύπου συζήτηση, είναι για τη συζήτηση της άκρας δεξιάς σήμερα. Και φυσικά γι' αυτό τον λόγο η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια άκρα δεξιά προσκυνάει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Γιατί βλέπουν στο κράτος του Ισραήλ ένα κράτος πρότυπο, εγκαταλείπουν ακόμα και τον αγαπημένο τους αντισημιτισμό, που ήταν το συγκροτητικό ιδεολογικό στοιχείο της άκρας δεξιάς όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, και αγκαλιάζουν το Ισραήλ, και αγκαλιάζουν την πολιτική του, αγκαλιάζουν τη γενοκτονία των Παλαιστίνιων. Αυτό είναι το πρότυπό τους, εξάλλου, η ομίδια, η κτηνώδης βία. Όχι γιατί έχουν πάψει να είναι αντισημίτες, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και συντροφοί. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι Γεωργιάδηδες και οι Βορύδηδες εξακολουθούν να είναι αντισημίτες. Εξακολουθούν να θεωρούν ότι οι Εβραίοι ελέγχουν τον κόσμο μέσα από παγκόσμια συνωμοσία και το καθεξής. Απλά εκεί που παλιότερα έβαζαν αρνητικό πρόσημο, ότι αυτό θα πρέπει να το πολεμήσουμε, τώρα βάζουν θετικό. Και λένε, ναι, είναι δυνατοί και θα πρέπει να πάμε μαζί τους. Άρα αυτό είναι το τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι το πρώτο με το οποίο πρέπει να ξεκινάμε είναι το ζήτημα της γενοκτονίας και της αλληλεγγύης μας στον Παλαιστινιακό λαό. Τώρα, έχοντας πει αυτά τα πράγματα, θέλω να γυρίσω λίγο στη δική μας την εμπειρία, στην εμπειρία της δικής μας της χώρας. Γιατί εμείς είχαμε, ως Έλληνες πάντοτε, είμαστε οι καλύτεροι σε όλα. Είχαμε και την καλύτερη άκρα δεξιά, την πιο ακραία, την πιο καθαρή. Εμείς δεν παίξαμε, ας πούμε, με μεσοβέζικα πράγματα, δεν παίξαμε με αυτούς που λύαιναν τον λόγο τους και προσπαθούσαν να τα κρύψουν. Έτσι. Η Χρυσή Αυγή ήταν μια καθαρή ναζιστική μορφή άκρας δεξιάς, αρχιετυπική σε σχέση με το πώς τη γνώρισε η Ευρώπη τη δεκαετία του 20 και του 30, και μάλιστα μια μορφή η οποία δεν κανονικοποιήθηκε. Δηλαδή, θυμάστε, υπήρχε μια δήλωση της Αλέκας Παπαρίγα το 2012, όταν μπήκαν στη Βουλή, που είχε πει η Παπαρίγα θα φορέσουν γραβάτες. Όπως φορέσαν και οι προηγούμενοι και το λαός και τα λοιπά. Και δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν φορέσανε γραβάτα οι Χρυσαυγίτες. Και ευτυχώς άλλαξε και η τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν ήταν αυτή. Στη συνέχεια και στο αντιφασιστικό κίνημα συμμετείχε και στη δίκη. Είχαμε πολύ στενή και συντροφική σχέση με τους ανθρώπους που έδωσαν τη μάχη μέσα και έξω από το δικαστήριο. Αλλά εμείς είχαμε μια μορφή άκρας δεξιάς η οποία έχτισε παραστρατιωτικές μιλίτσιες, παραστρατιωτικές ομάδες, προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά η άκρα δεξιά, η δολοφονική βία απέναντι στους αντιπάλους της, πρώτα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, στη συνέχεια τους αντιφασίστες, τους συνδικαλιστές και την αριστερά. Και χρειάζεται να την θυμίσουμε την ιστορία αυτής εδώ της χώρας, γιατί άμα διαβάζει κανείς εφημερίδες, αυτές τις εφημερίδες που βγαίνουν απολύτως ελεγχόμενο το σκηνικό αυτή τη στιγμή των εφημερίδων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, απίστευε κανένας ότι η Χρυσή Αυγή γεννήθηκε στις πλατείες, ότι είναι ένα λαϊκίστικο φαινόμενο. Ο λαϊκισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο πλέον αναφέρονται στην άκρα δεξιά. Ένα τεράστιο ψέμα. Η Χρυσή Αυγή ποτέ δεν ήρθε στις πλατείες. Στις πλατείες ήταν ο κόσμος ο οποίος εξεγέρθηκε πραγματικά και με την παρέμβαση, όπως είπε ο Πέτρος, της αριστεράς και των κινημάτων. Αυτό απέκτησε μια εκρηκτική δυναμική. Η Χρυσή Αυγή ήταν κομμάτι της καταστολής του κινήματος των πλατιών. Ήταν με τους μπάτσους που μας δέρνανε, που μας πετάγανε δακρυγόνα, είτε φοράγανε στολές είτε δεν φοράγανε στολές. Υπήρχαν και σχετικά φωτογραφικά ντοκουμέντα σε σχέση με αυτό.
Και πάνω σε αυτή την καταστολή και πάνω σε αυτή την ήττα του κινήματος των πλατιών κατάφερε η Χρυσή Αυγή να κάνει την εισβολή στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το θυμίσουμε. Και χρειάζεται να θυμίσουμε ποιος την σταμάτησε. Γιατί τη Χρυσή Αυγή δεν την σταμάτησαν οι θεσμοί. Δεν τη σταμάτησε η δικαιοσύνη. Έτσι, όπως συνήθως η δικαστική εξουσία δεν την αναφέρει τον εαυτό της. Δεν τη σταμάτησαν προφανέστατα το πολιτικό σύστημα το οποίο της έστρωσε κόκκινο χαλί. Θυμόμαστε όλοι το 2012 πώς ο Παπούλια συναντήθηκε κανονικότατα με τον Μιχαλολιάκο, το πώς τους δώσανε όλα τα προνόμια, όλες τις χρηματοδοτήσεις, όλους τους μετακλητούς υπαλλήλους στη Βουλή, όλη τη δυνατότητα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το παίζουν και εναλλακτική. Αυτό που τους σταμάτησε ήταν ένα μαζικό αντιφασιστικό κίνημα με κέντρο τους δικούς μας θεσμούς, τα εργατικά σωματεία, τις φοιτητικές συνελεύσεις, τις γενικές συνελεύσεις της γειτονιάς, τις λαϊκές συνελεύσεις στις πόλεις. Που πραγματικά έδωσαν τη μάχη πλατεία την πλατεία και δρόμο το δρόμο, προκειμένου να μην ελέγξουν αυτό το οποίο θέλανε, να ελέγξουν τις εργατικογειτονιές με τα παραστατιωτικά σώματα τα οποία είχαν δημιουργήσει. Και τι την έκανε τη δύναμη, την οποία έκτισε η Χρυσή Αυγή στις γειτονιές, για να το πούμε γι' αυτό, γιατί τώρα πλέον στη Χρυσή Αυγή το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα και στην άκρα δεξιά και στα άκρα γενικά, έτσι, όλα τα άκρα, αναφέρεται ως η αντισυστημική. Ότι είναι ο αντισυστημισμός. Αυτό είναι η άκρα δεξιά. Τι κάνανε οι αντισυστημικοί όταν χτίσανε δύναμη, όταν η Χρυσή Αυγή κατάφερε να συγκροτήσει τη δύναμη της στις γειτονιές, όπως τα περιέγραψε η Ελευθερία. Ποιες ήταν οι μεγάλες επιθέσεις που έκανε απέναντι στους μετανάστες. Σας θυμίζω στη δίκη της Χρυσής Αυγής τους Αιγύπτιους ψαράδες που μπήκαν στο σπίτι τους και τους τάξαν στο ξύλο. Μετανάστες, εργάτες, μεροκαματιάριδες, δεν πήγανε ποτέ να ξεμοναχιάσουν κανέναν Σαουδάραβα, εμμύρι. Στην Εκάλη και στη Φιλοθέη υπάρχουν κάμποσοι. Πηγαίνανε πάντοτε να χτυπήσουν ανθρώπους του Μόχθου, μπήκανε στο σπίτι τους και τους τσακίσαν τα κεφάλια. Τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί η στόχευση ήταν να σπάσουν τη συλλογική σύμβαση, την οποία κράταγε ακόμα εκεί το σωματείο στην περιοχή, γιατί θέλανε να υπογράψουν χαμηλότερη συλλογική σύμβαση με σπασμένα μεροκάματα, χωρίς δικαίωμα απεργίας και με αυτόν τον τρόπο να δώσουν. Εργατικό δυναμικό Έλληνες όμως, όχι ξένοι, έτσι, στους εργοδότες. Γι' αυτό χτύπησαν τον Πουλικόγιαννη και τον κόσμο ο οποίος ήταν εκεί και αυσοκολούσε. Και φυσικά η δολοφονία του Παύλου Φίσα, το χτύπημα στην αντιφασιστική νεολαία, στον κόσμο ο οποίος στάθηκε ενάντια τους, τον κόσμο που ξέρανε ότι θα πρέπει να τον χτυπήσουν, να τον τρομοκρατήσουν, προκειμένου να καταφέρουν να επικρατήσουν σε λαϊκές γειτονιές, όπως η Νίκαια, το Κερατσίνι, το Πέραμα, που εκεί παίχτηκαν οι συγκεκριμένες ιστορίες. Επιστέγασμα όλης της δράσης και όλης της μάχης που δώσαμε σαν μαζικό αντιφασιστικό κίνημα ήταν η δικαστική απόφαση. Δώσαμε τη μάχη μέσα στο δικαστήριο, αλλά δεν ήταν αυτό το κρίσιμο στη συγκεκριμένη μάχη. Στη συγκεκριμένη μάχη το κρίσιμο ήταν ότι υπήρξε ένα μαζικό αντιφασιστικό κίνημα το οποίο συγκρούστηκε μαζί του στο δρόμο και του σταμάτησε. Και αυτό επισφραγίστηκε στη συνέχεια επειδή κατάλαβε και το πολιτικό σύστημα και η δικαστική εξουσία ότι πλέον δεν είναι χρήσιμη με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν και μέσα από μια αποδεικτική διαδικασία που ήταν συντριπτική μέσα στο δικαστήριο φτάσαμε στην καταδίκη τους. Θα τα θυμόμαστε αυτά γιατί διαβάζοντας αυτά τα οποία βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πιστέψουμε ότι την Χρυσή Αυγή την έκλεισε στη φυλακή ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης ξέρω και εγώ και οι υπόλοιποι είμαστε τα λαϊκίστικα άκρα της μίας και της άλλης πλευράς που αντιπαρατηθέμεθα. Να πάω τώρα σε σχέση με την άκρα δεξιά όπως την βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο να ανεβαίνει. Γιατί είναι αλήθεια ότι και η άκρα δεξιά παίρνει τα μαθήματά της. Παίχτηκε δηλαδή το πολιτικό σχέδιο, τάγματα εφόδου, δολοφονική βία, σκληρή από την αρχή όπως το έπαιξε η Χρυσή Αυγή. Το 2012 ήταν κάτι το οποίο πήγαιναν να το κοπιάρουν σε μια σειρά από χώρες. Το γεγονός ότι ιτήθηκε στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή η άκρα δεξιά λιένει τον λόγο της. Το κάνει σε όλες τις χώρες, έτσι. Λιένει τις αιχμές της και με αυτόν τον τρόπο κάνει μια προσπάθεια να καταφέρει να μπει στο πολιτικό σύστημα σαν μια κυριλέ πολιτική δύναμη και να καταφέρει να κερδίσει πολιτικό χώρο και πολιτική ισχύ. Και ποια είναι η απάντηση του συστήματος, του ακραίου κέντρου, που λέει ο Ταρικάλη και που τα λέει πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο του ο Πέτρος. Η απάντηση είναι να τους ενσωματώσουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι, ελάτε να σας κάνουμε υπουργούς, μονάχα που οι κυβερνήσεις θα εξακολουθούν να είναι νεοφιλελεύθερες, θα εξακολουθούμε να έχουμε λιτότητα, πετσόκομμα των μισθών και των συντάξεων, ακρίβεια, αλλά εσείς
θα αναλάβετε τα Υπουργεία Εσωτερικών. Από ένα σημείο και πέρα στην πραγματικότητα, η άκρα δεξιά ανέλαβε τα Υπουργεία Εσωτερικών σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, υπάρχει καμία έκπληξη για ποιο λόγο ο τύπος του FPO, του Αυστριακού Κόμματος, κέρδισε στις εκλογές στην Αυστρία? Μα Υπουργό Εσωτερικών τον είχαν κάνει. Τον είχαν κάνει πολιτικό προϊστάμενο του κράτους και στη συνέχεια η δεξιά ανακαλύπτει ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι δίκοπο. Ότι όταν έχεις ανοίξει μία δίνη, στη συνέχεια θα βρεθείς ότι η δεξιά θα είναι από κάτω και η άκρα δεξιά θα είναι αυτή η οποία θα καταφέρει να πάρει κεφάλι. Και άρα στην πραγματικότητα σε μία σειρά από χώρες έγινε η ανατροπή και από εκεί που η κεντροδεξιά ήταν το μεγάλος εταίρος και η άκρα δεξιά ο μικρός εταίρος, η άκρα δεξιά γίνεται πλέον ο μεγάλος εταίρος. Και έτσι έχουμε πλέον χαρακτηριστικά όπως είπε ο Πέτρος και η Μελώνη, το πιο βασικό, έτσι, μια φιλομουσολινική πολιτικός, η οποία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 και τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 συμμετείχε στην νεολαία του MSI, του κόμματος των νοσταλγών του Μουσολίνη. Αυτή η τύπησα αυτή τη στιγμή είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες ήδη αναφέρθηκαν. Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση υπάρχει μερικές φορές ένα επιχείρημα το οποίο πάει να δώσει και ένα δημοκρατικό επίχρησμα σε αυτή την εξέλιξη, που λέει τι, αυτό θέλει ο κόσμος. Από τη στιγμή που δυναμώνουν εκλογικά, δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι, θα πρέπει να τρέξει και το πολιτικό σύστημα προς τα εκεί. Δεν διαφωνώ με αυτό το οποίο έβαλε ο Πέτρος. Πραγματικά είναι ο λαγός ο οποίος τρέχει, αλλά χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ καθαροί για το ότι αυτό το επιχείρημα είναι επιχείρημα το οποίο πάει να αντιστρέψει λίγο τα πράγματα. Έτσι. Το πού θέλουν να ανταποκριθούν οι κυρίαρχες ελίτ και το ποια πολιτική πιέζονται να ασκήσουν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι δική τους επιλογή. Στη Γαλλία το λαϊκό μέτωπο βγήκε πρώτο. Αυτό το οποίο αποδείχθηκε ήταν ότι ο κόσμος ήθελε και έβαλε στο πρώτο, σαν πρώτο αίτημά του, την κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου του ψηφισμένου πλέον του Μακρόν. Και αυτό το οποίο ήθελε το όριο ηλικίας να γυρίσει στα 62, αυτό ήταν το βασικό αίτημα με το οποίο ο Μελανσόν βγήκε στις συγκεκριμένες εκλογές. Για ποιο λόγο δεν το κάνει το πολιτικό σύστημα εκεί? Για ποιο λόγο δεν ακούει εκεί τη φωνή του λαού, παρά μόνο σχηματίζει ο Μακρόν μια κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μια κυβέρνηση υπό την ανοχή της Λεπέν στην πραγματικότητα? Άρα λοιπόν λίγο θέλει το επιχείρημα του ότι η άκρα δεξιά τους οδηγεί, είναι λίγο σαν το σκύλο με την ουρά του, έτσι. Βλέπεις ένα σκύλο να κυνηγάει την ουρά του, δεν είναι η ουρά αυτή η οποία κινεί τα πράγματα, έτσι. Ο σκύλος τρέχει. Και άρα στην πραγματικότητα έχουμε μια πολιτική η οποία πηγαίνει προς τα εκεί, γιατί ξέρουν οι κυρίαρχες ελίτ ότι αυτό είναι δωρεάν, είναι άκακο για τα συμφέροντά τους. Την ίδια στιγμή όμως ανοίγουν τη δίνη της πολιτικής κρίσης και αυτό το πράγμα δημιουργεί μια τρύπα μέσα στην οποία πέφτουν και τα ίδια τα κεντροδεξιά κόμματα και είναι μια εξέλιξη την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πού θα πρέπει να αποδώσουμε, άρα, την άνοδο της άκρας δεξιάς αυτή τη στιγμή σε μια συστημική πολιτική η οποία λειτουργεί σαν βούτυρο στο ψωμί τους? Αν το ίδιο το συστημικό κέντρο, αν το ίδιο το πολιτικό σύστημα των κεντροδεξιών κατά βάση κυβερνήσεων, λίγες είναι πλέον οι κεντροαριστερές, και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ασκούσαν αυτές τις πολιτικές, τότε δεν θα είχε τη δυνατότητα η άκρα δεξιά να νομιμοποιείται. Τα είπε ο Πέτρος, δεν τα είχα σημειωμένα κι εγώ να τα πω, θα τα πω τελείως τηλεγραφικά. Αντιπροσφυγική, αντιμεταναστευτική πολιτική, η μετατροπή στο δημόσιο λόγο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενός φρουρίου, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό πολιορκία από τους φτωχούς όλου του κόσμου που θέλουν να έρθουν εδώ, και η υιοθέτηση της πολιτικής της άκρας δεξιάς. Γιατί φίλες και φίλοι, τα 600 πνιγμένα άτομα στα ανοιχτά της Πύλου, με ευθύνη του ελληνικού λιμενικού, είναι η υιοθέτηση της πολιτικής της άκρας δεξιάς στο μεταναστευτικό. Είναι η λογική οποία λέει αυτός ο πληθυσμός περισσεύει, θα τον πνίξω. Και θα βάλω τους φτωχούς μέσα από τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ανησυχούν για αυτούς τους πνιγμένους, για το μη τυχόν και φτάσουν στις ακτές της Ευρώπης, να κάνω τους φτωχούς να ανησυχούν και να φοβούνται τους φτωχότερους και όχι τους πλούσιους που είναι πραγματικοί αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές επιλογές που διαλύουν τις ζωές μας. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη πολιτική. Δεύτερο, ο κρατικός αυταρχισμός. Η όξυνση του κρατικού αυταρχισμού, η οποία νομιμοποιεί την άκρα δεξιά. Φυσικά νομιμοποιείται η άκρα δεξιά όταν αυτή τη στιγμή έχουμε αστυνομικά τμήματα τα οποία είναι εκολαπτήρια, δολοφονικά, ρατσιστών και φασιστών αστυνομικών, και έχουμε διαρκείς, απανωτές δολοφονίες, ανεξιχνίαστους θανάτους το λένε τώρα,
έτσι, στα αστυνομικά τμήματα ολόκληρη τη Ευρώπη, αλλά ας μιλήσουμε για τη χώρα μας που τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στο ΑΤΑΦ του Αγίου Παντελεήμονα και στο ΑΤΑΦ της Ομόνιας όλες αυτές τις μέρες. Υιοθέτηση πολιτικής κρατικού αυταρχισμού που έχει φτάσει σε παρόξυνση. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για διαρκώς νέους ποινικούς κώδικες, οι οποίοι μιλάνε για ολοένα και περισσότερη φυλακή, και ακούμε αυτή τη στιγμή από το Μητσοτάκη και από την κυβέρνηση τη λογική 14χρονη στη φυλακή. Ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα λυθούν τα ζητήματα. Θα στέλνονται 14χρονοι στη φυλακή χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αναστολής. Και μαζί και οι γονείς τους. Και αυτή είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, της συνανικής βίας, της εγκληματικότητας κ.ο.κ. Πώς να μην βγαίνει μετά ο Λαγός, ο Νατσιός, ο Βελόπουλος ή οποιοδήποτε ας πούμε παρατρεχάμενοι να πούνε, μα όχι μόνο 14χρονοι στη φυλακή, και σχολικές ποδιές. Να γυρίσουμε και σε αυτά τα πράγματα τα οποία στην Ελλάδα τα τελείωσαν την πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ στις αρχές της δεκαετίας του 80. Άρα αυτή είναι η πολιτική η οποία διαρκώς στρώνει το δρόμο προς την άκρα δεξιά και φυσικά ο εθνικισμός, ο πόλεμος, η κούρσα των εξοπλισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, τα χρήματα τα οποία υπάρχουν, τα ματωμένα πλεονάσματα τα οποία πηγαίνουν στα Ραφάλ, στις φρεγάτες, ολοένα και περισσότερο. Αυτά είναι τα οποία δυναμώνουν την άκρα δεξιά. Άμα δεν μιλήσει κανείς για αυτά, πραγματικά δεν μπορεί να μιλήσει για την άκρα δεξιά και πραγματικά δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Τελευταίο, και εγώ να απαντήσω, να προσπαθήσω να κάνω μια απάντηση σε σχέση με το, τι να κάνουμε, πώς το βλέπω. Χρειαζόμαστε, λέω εγώ, μια αριστερά και ένα κίνημα το οποίο να μην κάνει σκόντο. Χρειάζεται σε μια τέτοια κατάσταση να αντισταθούμε σε μια πολιτική η οποία λέει ότι αν προσαρμοστείς σε αυτόν τον ρεαλισμό, τον ρεαλισμό της Ευρώπης και του κόσμου έτσι όπως είναι, τότε θα καταφέρεις να κυνηγήσεις λίγο τις συνείδησεις του κόσμου. Και χρειάζεται να αντισταθούμε σε αυτήν την λογική. Χρειάζεται να αντισταθούμε γιατί βλέπουμε την κατάληξη αυτής της λογικής αυτές τις μέρες με το τσίρκο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό το τσίρκο, το οποίο παρακολουθούμε στις οθόνες μας, έχει στην αρχή του τη συνθηκολόγηση τη μνημονιακή. Έχει στην αρχή του το γεγονός ότι υπήρξαν αριστερές ηγεσίες οι οποίες είπαν ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν πράγματα όπως αριστερό μνημόνιο. Και από εκεί ξεκινάει η αφετηρία, όπως στην πραγματικότητα καταλήγει στην κατάσταση την οποία όλοι βλέπουμε και η οποία πλέον είναι καταγέλαστη. Και άρα δεν πρέπει να ακολουθήσουμε μια γραμμή συνθηκολόγησης και συμβιβασμού με ένα πολύ ψεύτικο ρεαλισμό. Και αυτό δυστυχώς το κάνει η αριστερά σε πολλά κομμάτια αυτή τη στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου. Έτσι, το κάνει συμβιβαζόμενη, για παράδειγμα, με μια στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία είναι φιλοπολεμική. Αυτή τη στιγμή τα μεγάλα κόμματα της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζουν σε μια στάση η οποία είναι φιλοπολεμική. Άνθρωποι που δεν θα το περίμενε κανένας. Η Καρόλα Ρακέτε, η διασώστρια, η οποία εκλέχθηκε ευρωβουλεύτρια του κόμματος του αριστερού, του γερμανικού, ψήφισε υπέρ του τελευταίου ψηφίσματος για τον βομβαρδισμό από την Ουκρανία βαθιά μέσα στη Ρωσία. Και αυτό είναι τρομακτικό. Όπως τρομακτική είναι η στάση της Βάγκεγκνεχτ, η οποία λέει ας σταματήσουμε να μιλάμε για τους μετανάστες, ας σταματήσουμε να μιλάμε για το οτιδήποτε δυσκολεύει την επαφή μας με τα εργατικά στρώματα και με αυτόν τον τρόπο ας κάνουμε αριστερή πολιτική. Δεν πρόκειται να γίνει αριστερή πολιτική. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι θα νομιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο η ακροδεξιά ρητορική. Και άρα από αυτή την άποψη χρειάζεται να σταθούμε με έναν πολύ επίμονο τρόπο στο ότι δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε σε αυτόν τον ρεαλισμό. Και να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι χρειάζεται να χτίσουμε μαζικό αντιφασιστικό κίνημα. Το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Φάνηκε στη Γαλλία. Άμα δεν υπήρχε η τεράστια μαζική κινητοποίηση, στην οποία πραγματικά το κόμμα του Μελανσόν έπαιξε ρόλο και θα πρέπει να το πιστώσουμε αυτό, είναι κάτι το οποίο ήταν κρίσιμο προκειμένου σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να μην καταφέρει η Λεπέν να στήσει τη δική της κυβέρνηση. Και το δεύτερο, εκτός από το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα, είναι ότι χρειάζεται πραγματικά να βάλουμε πάτο στο βαρέλι της υποχώρησης. Της υποχώρησης την οποία ζούμε από το 2015 και μετά και που κάποια στιγμή θα πρέπει να τη σταματήσουμε. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα βάλουμε πάτο σε αυτή την υποχώρηση είναι να ξανασυγκροτήσουμε πολιτικά εκείνες τις δυνάμεις που σε αυτή τη χώρα θέλουν να κάνουν κινηματική, μαζική, λαϊκή αντιπολίτευση. Να επιμείνουμε στην αντιπολίτευση. Γιατί τα είδαμε τα κυβερνητικά προγράμματα. Να επιμείνουμε στο ότι χρειάζεται να στήσουμε έναν πολιτικό χώρο στα πόδια του που θα έχει βασικές κινηματικές αιχμές και που θα καταφέρει να ξαναγίνει μαζικός, να ξαναδώσει αισιοδοξία στον δικό μας κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε ένας πόλος έλξης, προκειμένου πραγματικά να μην βλέπουμε
από προσανατολισμένα εργατικά στρώματα να πηγαίνουν προς την ακροδεξιά. Από αυτή την άποψη, αυτή εδώ η εκδήλωση που κάνει η Ενωτική Πρωτοβουλία Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά είναι πάρα πολύ καλό και σημαντικό βήμα. Το λέω εγώ που δεν είμαι κομμάτι της πρωτοβουλίας προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω να την κάνουμε ξανά και ξανά σε περισσότερες γειτονιές και σε περισσότερους χώρους. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καιρός να γίνεις. Καιρός να γίνεις. Λοιπόν, εκεί αποσκοπεί η εκδήλωσή μας, τα είπε πάρα πολύ καλά ο Θανάσης. Αυτός είναι ο στόχος και της συζήτησης και του προγράμματος αυτών των εκδηλώσεων που δεν ξεκινούν τώρα, είναι μια διαρκής προσπάθεια. Είναι κοινή η κατανόηση ότι χρειάζεται αυτή η μεγάλη μαζική κινηματική αριστερά. Σκοπός μας πρέπει να είναι τι θα κάνουμε εμείς. Έχουμε καταλάβει τι κάνουν οι ελίτ, όχι όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διαρκώς να εξηγούμε τι απεργάζονται όλοι αυτοί. Το πιο σημαντικό όμως είναι να δούμε τι κάνουμε εμείς. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι απλό, όπως είπα και στην αρχή, είναι όμως απόλυτα εφικτό.